Υπάρχει τώρα μία περιοχή με το δικό της μύθο. Θα πάμε στο Χαϊδάρι, στην Αττική, στην Αθήνα. Εκεί στο παλιό νταμάρι της πόλης υπάρχει μία πέτρινη καρδιά. Όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά βέβαια όσοι έχουμε περάσει, έχουμε ζήσει εκεί στην Αθήνα, στην Αττική, τη γνωρίζουμε. Μία πέτρινη καρδιά η οποία φέρεται να αλλαξεύτηκε από ένα φαντάρο, σωστά, Εύη. Πολύ σωστά. Ο οποίος υπηρέτησε εκεί στην περιοχή. Και είναι ορατή αυτή η πέτρινη καρδιά, τη βλέπουμε βέβαια στον απόϊχο του Αγίου Βελεντίνου. Έτσι ξεκινάμε και γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε σήμερα. Είναι ορατή σε όλη την Αττική. Σωστά, και είναι ένα μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης προς όλους όσοι την έχουν δει αυτή την καρδιά και την χαίρονται και την απολαμβάνουν και στην Αττική και στο Χαϊδάρι. Πολλά τα ερωτήματα τώρα, για ποιο λόγο δημιουργήθηκε, πώς δημιουργήθηκε, αν όντως η ιστορία με το φαντάρο ισχύει. Βέβαια είναι ένας μύθος που βολεύει εκεί για την διαφήμιση και καλά κάνουν οι άνθρωποι της περιοχής. Εμείς έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο εκείνο, ο κύριος Απόστολος Χριστοδουλάκης, πρόεδρος εστίας Κρητών Χαϊδαρίου. Να τον καλησπερίσουμε. Να τον ευχαριστήσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Είμαστε πολύ καλά. Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια μέρα αγάπης και εμείς εδώ στο Χαϊδάρι, όπως καλά το είπατε, τη γιορτάζουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, καθώς ο Δήμος Χαϊδαρίου αυτή τη μέρα κάθε χρόνο φωτίζει τη μεγαλύτερη φυσική καρδιά της Ευρώπης. Είπατε σωστά ότι ο μύθος λέει ότι αυτή λαξεύτηκε από έναν φαντάρο που υπηρετούσε στην περιοχή για την αγαπημένη του, και αυτός ο έρωτας φαίνεται σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και είναι ένα αξιοθέατο και μία αφορμή όμως για να σκεφτούμε τους ανθρώπους που αγαπάμε και να ανταλλάξουμε ευχές αυτή την ημέρα, αλλά είναι και μία αφορμή για να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, βάζοντας περισσότερη Βέβαια. Αγάπη. Φωτίστηκε σωστά χθες, αν δεν κάνω λάθος. Φωτίστηκε σωστά και πέρασε το μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσει. Να πούμε βέβαια ότι η καρδιά αυτή φτιάχνει και τα τελευταία χρόνια, και για να πάρει την έκταση αυτή ως αξιοθέατο χρειάζεται λίγο περισσότερος χρόνος, αλλά θα πάρει την δημοσιότητα που της αξίζει, και σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη και την παρέμβασή σας αυτή. Χαρά μας, χαρά αλλά μας. Αλλά και να θυμίσουμε, ναι, βέβαια, να θυμίσουμε βέβαια ότι και στην Κρήτη, δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει, έχουμε και τον Άγιο Ιάκυνθο, έτσι, ο οποίος είναι ο Άγιος της Αγάπης. Και έχουμε οποίος, και τα Ιακύνθια κάθε χρόνο. Βέβαια, όπου αυτό βέβαια το αναφέρουμε για να πούμε ότι η κριτική παράδοση είναι παντού και έχει σημεία αναφοράς για κάθε γεγονός και για κάθε έννοια, είτε ιστορική, είτε θρησκευτική, είτε λαογραφική. Λοιπόν, έντονο και το κριτικό στοιχείο στο Χαϊδάρι βέβαια. Εκπροσωπείτε, είστε και πρόεδρος εστίας Κρητών, σωστά? Η εστία Κρητών Χαϊδαρίου είναι από τους παλαιότερους συλλόγους, είναι ίσως ο πιο δυναμικός σύλλογος της περιοχής. Και να πούμε ότι υπηρετεί τον κρητικό πολιτισμό από το 1975. Ο αριθμός των μελών, κύριε Χριστοδουλάκη, είστε αρκετοί. Είναι αμέτρητα, καθώς ως γνωστόν στη Δυτική Αττική ήρθαν πολλοί κρητικοί τα παλαιότερα χρόνια, φεύγοντας από την Κρήτη και ερχόντουμεν στην Αθήνα για να δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή. Και σε αυτούς τους ανθρώπους βασιζόμαστε για να μάθουμε και να περάσουμε τον κρητικό πολιτισμό και την κρητική παράδοση από τις παλαιότερες γενιές στις νεότερες. Και διοργανώνετε και εκδηλώσεις, λίγο... προγραμματίζετε και εκδηλώσεις, η αλήθεια είναι, και για την Άνοιξη και για το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση και να σας πω ότι η εστία μας διοργανώνει πάνω από 1 με 2 εκδηλώσεις κάθε μήνα. Και διοργανώνει, εκτός από μαθήματα χορού, λύρας, λαούτου, έχουμε τη γιορτή της Τσικουδιάς, τη γνωστή, τη διήμερη γιορτή της Τσικουδιάς, τη μόνη στο λεκανοπέδιο και την πρώτη στο λεκανοπέδιο. Όπως επίσης έχουμε εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, όπως την επέτειο για το Αρκάδι και τη μάχη της Κρήτης, αλλά και γαστρονομικές εκδηλώσεις, μάλιστα, να σας πω, οι οποίες τραβούν πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου, όπως είναι η γιορτή του Χοχλιού και η γιορτή μου στα Λευριά. Λοιπόν, η επόμενη σύνδεση θα γίνει μέσα από το χώρο σας, με λύρα και χορό. Δεσμευόμαστε. Θα γίνει και να πω ότι ήταν λίγο ξαφνικό αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς ετοιμαστήκαμε και ο Γιώργος Δαγαλάκης, ο δάσκαλος της λύρας μας, έγραψε μια μαντινάδα, η οποία έχει ως νόημα το να θυμόμαστε και να αγαπάμε και να ζούμε κάθε μέρα, έστω και αν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Να την ακούσουμε. Μεγαλύτερη... Να την ακούσουμε βεβαίως, και λέει: ο έρωτας είναι η ζωή, γιορτάζει κάθε μέρα.
σε κάθε ήλιο αναλαμπή και αναπνιά τα αέρα. Αφιερωμένη σε εμάς, εδώ στην Credit TV, φαντάζομαι. Αφιερωμένη σε εσάς από την Εστία Κρητών Χαϊδαρίου και το δασκαλό μας. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, λοιπόν.